είμαι προϊστάμενος του διοικητικού της περιφέρειας Πελοποννήσου, πρωτοβάθμιση και δευτεροβάθμιση εκπαίδευση πάντα, για να συζητήσουμε όλα τα θέματα που θέλετε. Ήταν πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Στη συνάντηση αυτή ήταν παρόν και ο κύριος Σίδερης Δημήτρης, αναπληρωτής του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο κύριος Δημήτρης Γκάβρος, αντιδήμαρχος του Δήμου Βόρειας Κοινωρίας, και ο κύριος Μαντάς, επίσης αντιδήμαρχος. Συζητήσαμε όλα τα θέματα. Καταλήξαμε σε μια κοινή απόφαση μέσα στο πνεύμα της κατανόησης. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στον Δήμο της Βόρειας Κοινωρίας να συζητήσει όλες τις προοπτικές και όλες τις δυνατότητες τις οποίες θα έχουν οι σχολικές του μονάδες σε βάθος χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε μια απόφαση από τον Δήμο της Βόρειας Κοινωρίας, η οποία θα θέτει όλα αυτά τα θέματα επιτάπητος και να προχωρήσουμε και εμείς με τη σειρά μας σε μια ετήσια αναστολή της απόφασης, έτσι ώστε να διευθετηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο όλα αυτά τα θέματα. Πάντα με σαφή γεωγραφικό προσδιορισμό των σχολικών περιφερειών της κάθε μια σχολικής μονάδας του Δήμου της Βόρειας Κοινωρίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ανεστάλλει η προηγούμενη απόφαση, τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή ισχύει η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι ότου ο Δήμος με δικιά του εισήγηση αποφασίσει ότι θα ξεκινήσει τις διαδικασίες σαφή προσδιορισμού των σχολικών του περιφερειών. Είμαι αισιόδοξος ότι θα πρετανεύσει η λογική και κυρίως το συμφέρον των παιδιών και θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε όλα τα θέματα. Σήμερα συναντηθήκαμε εδώ στο γραφείο του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήρθαμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ταλανίζει και απασχολεί την τοπική κοινωνία του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας. Μετά από διαπραγματεύσεις και συζητήσεις, υπάρχει μια απόφαση στην οποία θα ανασταλεί η απόφαση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ορισμό ζωνών στις σχολικές περιφέρειες του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας, για να δοθεί ο εύλογος χρόνος να γίνει μια ανοιχτή διαβούλευση στο Δήμο Βόρειας Κοινωνίας, ώστε να έρθουμε με ολοκληρωμένες προτάσεις για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμμετείχα σε αυτή την συνάντηση, εκπροσωπώντας τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Μισθό, του οποίου είμαι αναπληρωτής. Η συνάντηση έγινε κάτω από ένα πάρα πολύ καλό πνεύμα. Πραγματικά υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα στην περιοχή του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας. Το ξέρω και προσωπικά, γιατί ήμουν σχολικός σύμβουλος στην περιοχή την προηγούμενη τετραετία. Μετά από την συζήτηση, αποφασίσαμε από κοινού, δεσμευτήκαν εδώ οι εκπρόσωποι του Δήμου, ότι θα γίνει έτοιμα από τον Δήμο να ανασταλεί για ένα χρόνο η απόφαση η συγκεκριμένη, και μέσα σε αυτό τον χρόνο θα έρθει συγκεκριμένη πρόταση που θα ορίζει τα γεωγραφικά όρια του κάθε σχολείου. Πρέπει να πω ότι στον Δήμο αυτό υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που θα πρέπει και η τοπική κοινωνία να τις δει, αλλά και ο Δήμος να μην αφήσει τον χρόνο αυτό να παρέλθει και βεβαίως να δοθούν συγκεκριμένα όρια, ή εν τέλει περιπτώσει να υπάρχει μία απόφαση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου σήμερα και στο μέλλον. Όχι βασιζόμενη στο παρελθόν και στις καταστάσεις του Δήμου όπως θεράπευε τις ανάγκες του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια ή τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους που ήλθαν εδώ. Πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος που ζητήσανε θα είναι πραγματικά ουσιαστικός για να ενεργοποιηθούν και να πάρθει μια απόφαση που θα έχει ως αποδέχτη τον μαθητή, γιατί πραγματικά όποιες αποφάσεις παίρνουμε, αν δεν έχουν αντίκρισμα το μαθητή και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αυτές πέφτουν στο κενό και νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι ανεκτές από κανέναν. Ο κύριος Γκέσουρας, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του από τον νόμο, προέβη στον ορισμό των ζωνών, γιατί πραγματικά αν δεν το έκανε θα είχε πρόβλημα για παράβαση των καθηκόντων του. Όμως, από τη στιγμή που ο Δήμος θα ζητήσει
για ένα χρόνο την αναστολή, θα γίνει αποδεκτό το αίτημα για να μπορέσει να υπάρξει και ο απαραίτητος χρόνος, αλλά να υπάρξει και ηρεμία και να μην υπάρξει το κράτος του πανικού και της πίεσης στις αποφάσεις. Θέλω επίσης να πω ότι αυτό το πράγμα, η οριοθέτηση των ζωνών και γενικότερα η εύθυντη λειτουργία των σχολείων της Κοινωνίας είναι κάτι που ο κύριος Μισθός εδώ και πάρα πολύ καιρό από την ανάληψη των καθηκόντων του ως Περιφερειακός Διευθυντής το έχει δει και έχει προσπαθήσει να δώσει λύσεις πάντοτε προς το συμφέρον των μαθητών. Πιστεύω ότι μετά από αυτή την διευθέτηση δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και ο χρόνος που θα κυλήσει θα είναι ένας χρόνος ουσιαστικός με σκοπό την βελτίωση και την αποκατάσταση της, και το συμφέροντος των μαθητών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν από λίγο με τον Δήμαρχο της Βόρειας Κοινωνίας, εξέφρασε την χαρά του για την τελική έκφραση της υπόθεσης. Είναι μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα και είχε ξεκινήσει μια προηγούμενη συνάντηση που είχε γίνει εδώ. Προφορικά είχε από τότε φανεί η πρόθεση του κ. Γκέσουρα να κάνει αυτή την αναστολή. Η αίτηση που απαιτείται φτιάχνεται ήδη στο Δήμο Βόρειας Κοινωνίας και θα έρθει σήμερα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να έχουμε κάνει μια ειλικρινή συζήτηση και να αναδείξουμε το πραγματικό ζήτημα που είναι η πραγματική βουλιά για τη χωροθέτηση των σχολικών μονάδων. Σήμερα ήρθαμε εδώ στον κύριο Διευθυντή για να του θέσουμε πάλι το θέμα των ζωνών και αποδείχθηκε σήμερα ότι μόνο με συνεργασίες μπορούμε να πάμε παρακάτω. Πήραμε τις διαβεβαιώσεις ότι θα ανασταλεί η απόφαση αφού του δοθεί πρώτα μια εισήγηση από τον Δήμαρχο ότι δεσμεύεται και ένα χρόνο ότι θα παραμείνει, θα ανασταλεί και θα επανέλθουμε με νέες προτάσεις. Όλη αυτή η ιστορία που έγινε μέχρι σήμερα κατέληξε και για άλλη μια φορά ότι όπως επανέλαβα στην αρχή, μόνο να συνεργαζόμαστε μπορούμε να πετύχουμε κάτι.